Εδώ, τα ωραία στο τέλος. Τα ωραία στο τέλος. Θέκλα Πετρίδου. Και το θέμα σήμερα, εδώ κι αν είναι. Παιχνίδια στις πλάτες των παιδιών μας. Μιλάω για χωρισμένους. Εγκληματική συμπεριφορά χρησιμοποιώντας τα παιδιά μας. Μιλάω πάλι για χωρισμένους. Τι άλλο να πω. Ναι. Αυτό ότι γίνονται μπαλάκι τα παιδάκια μας όταν εμείς αποφασίζουμε να χωρίσουμε. Μέγα θέμα. Τεράστιο θέμα. Θέκλα Πετρίδου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα και στον κόσμο. Γιατί το λέτε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί το λέτε αυτό τόσο γλυκά, καλημέρα, ας πούμε έτσι. Γιατί το νιώθω. Όλοι λέμε καλημέρα. Όλοι λέμε καλημέρα. Αυτή είναι ο γλυκός άνθρωπος εδώ, αυτός είναι. Καλημέρα το λες με ωραίο τρόπο, δεν το λες. Το νιώθω. Εγώ άμα δεν νιώθω κάτι μέρα, δεν το λέω, Ανδρέα. Μέρα. Άμα δεν νιώθω κάτι δεν θα το πω. Κάτι, μέρα. Πού να τα καλά ημέρα σου άμα δεις ανθρώπους. Κοίταξε, είμαι χαρούμενη, είμαι στην εκπομπή είσαι σου. Είναι Πέμπτη χαρούμενη. Πρωί, είναι η εκπομπή που απολαμβάνω να έρχομαι. Είσαι χαρούμενη. Λοιπόν, μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα, ναι. Και επειδή μια τηλεθεάτρια είχε γράψει στη σελίδα μας, στη σελίδα μου στο Facebook την προηγούμενη εβδομάδα, πάλι μιλάτε όλο για ερωτικά, γιατί μιλάτε και λίγο για παιδιά, το διάβασα. Ήρθε και έδεσε γάντι καταρχήν μια τοποθέτηση που κάναμε πριν το τραγικό αυτό συμβάν με το κοριτσάκι στη Λεμεσό. Είχες ανοίξει θέμα ακριβώς αυτό. Ναι, και ξέρεις, Ανδρέα, με τα ερωτικά μας ας κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ας κάνουμε ό,τι μας καπνίσει εφόσον δεν υπάρχουν παιδιά στη μέση. Και πολλές φορές μιλώντας με ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά, τους λέω τραβηχτείτε όσο θέλετε. Γιατί ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι είναι σε αρρωστημένες σχέσεις. Παίζει ο ένας το ρόλο του θήτη, παίζει ο άλλος το ρόλο του θύματος. Κατά βάθος ικανοποιούνται να κακοποιούν ένας τον άλλο και βασανίζονται και μέσα από το βάσανο φτιάχνονται. Μιλάμε για ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Όταν όμως υπάρχουν παιδιά στη μέση, τότε χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί τα παιδιά είναι ευάλωτα. Τα παιδιά πρώτα απ' όλα μέχρι τα 12 χρόνια, που είναι η πλήρης ανάπτυξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου, υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Δηλαδή ένα παιδί 6 χρονών, 7 χρονών, 8 χρονών, είναι πολύ εύκολο να πιστέψει αυτά που του λέει κάποιος από το οικογενειακό του περιβάλλον, είτε είναι η μητέρα του, είτε είναι ο πατέρας του, είτε είναι παππούς, είτε είναι η γιαγιά, είτε είναι θείος, είτε είναι θεία, και του τα λέει με πειθό. Δεν έχει τον τρόπο να τα διερευνήσει κιόλας. Δεν έχει τις εγκεφαλικές δυνατότητες να μπορεί να αντιληφθεί αυτά που του λένε, με ποια κίνητρα τα λένε. Από τα 12 χρόνια και πάνω είναι πλήρως αναπτυγμένος ο εγκέφαλος των παιδιών, όμως χρειάζονται πάλι χρόνια κλαδέματος. Έτσι το λένε στην ευρωψυχολογία. Δηλαδή, όσο μεγαλώνει το παιδί από τα 12 μέχρι τα 20, 22, 25, που συνήθως διαρκούν τα σχολικά χρόνια και οι σπουδές, διαμορφώνεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος και διαμορφώνεται και η προσωπικότητα του παιδιού. Άρα, όταν έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί το οποίο είναι είτε στη δημοτική ηλικία, είτε στην νηπιακή ηλικία, είτε στην εφηβική ηλικία, αυτό το παιδί είναι ευάλωτο στην πλήση εγκεφάλου. Και η πλήση εγκεφάλου δεν γίνεται πάντοτε με τον τρόπο που φανταζόμαστε. Δηλαδή, όταν λέμε brainwash στα αγγλικά, πλήση εγκεφάλου στα ελληνικά, σημαίνει ότι πείθω με διάφορους τρόπους, χρησιμοποιώντας συναισθηματικούς εκβιασμούς, ένα νεαρό άνθρωπο ότι η μητέρα του ή ο πατέρας του δεν είναι καλή επειδή μας έχουν αφήσει. Οι περιπτώσεις τις αυτό οποίες... Αυτό θέλω να μου γίνεται στις περιπτώσεις που το παιδί είναι με τον ένα έτσι γονιό, έξω στο σπίτι. Κοίταξε, Ανδρέα, μαζί. Η αλήθεια είναι ότι όταν χωρίζει ένα ζευγάρι, συνήθως στην Κύπρο, γιατί στην Κύπρο δεν έχουμε την από κοινού κηδεμονία που έχουμε σε κάποιες χώρες στο εξωτερικό. Η κηδεμονία την παίρνει η μητέρα. Τη φύλαξη. Τη φύλαξη. Την κηδεμονία έχουν και οι δύο. Στο εξωτερικό, σε κάποιες χώρες, είναι νόμος ότι όταν χωρίσει ένα ζευγάρι, τις μισές μέρες τα παιδιά μένουν με τον ένα γονιό, τις μισές μέρες μένουν με τον άλλο γονιό. Στην Κύπρο δεν υπάρχει τέτοιος νόμος. Στην Κύπρο συνήθως τα παιδιά μένουν με τον γονιό που έχει το σπίτι. Δεν είναι απαραίτητο ότι μένουν πάντα με τη μάνα. Μένουν με τον γονιό που έχει το σπίτι στο οποίο ζουν. Και αυτό που είναι πολύ αισχρό είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, τις οποίες τις ζούμε και τις βιώνουμε και στα δικαστήρια και στην κοινωνία, στις οποίες αποφασίζει μια γυναίκα ή ένας άντρας ότι δεν θέλει πλέον να ζει με εκείνον που είναι παντρεμένος, με εκείνην που είναι παντρεμένη. Δικαιούται. Ζούμε στο 2016. Είναι αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα να ζεις με έναν άνθρωπο ή να μην ζεις με έναν άνθρωπο. Για να παντρευτούν δύο άνθρωποι χρειάζεται να θέλουν και οι δύο.
Για να χωρίσουν αρκεί το να θέλει μόνο ένας. Και τι γίνεται? Επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που την έχω χαρακτηρίσει κατά καιρούς με άσχημα επίθετα και κατηγορούμε κιόλας πως είμαι και εγώ κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Είμαι και εγώ. Όλοι μας. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία δεν είναι εξελιγμένη. Δεν έχουμε κοινωνική μόρφωση. Μπορεί να έχουμε πολύ ακαδημαϊκή μόρφωση. Τι θεωρούμε εμείς έτσι? Μπορεί να είμαστε ένα νησί που έχει πολύ ψηλά ποσοστά πτυχιούχων και ανθρώπων που έχουμε τα πτυχία και μεταπτυχιακά. Παρ' όλα αυτά είμαστε μια κοινωνία εξαιρετικά αμόρφωτη. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό βλέπουμε και τέτοια φαινόμενα όπως αυτά που μας συγκλώνησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Και είχαμε μιλήσει για αυτά στην εκπομπή την απογευματινή που με είχαν καλέσει τη Γιώτα Κουφαλίδου τη Δευτέρα και υπάρχει το βίντεο και στην σελίδα της εκπομπής που μπορεί να τη δει. Λοιπόν, σε αυτή τη χώρα δεν αντιλαμβάνω... Που λες, το είδα αυτό ότι παρακολούθησα. Εμείς εδώ, χωρίς να υπάρχει το θέμα, λες και ήταν προφητικό αυτό, είχες πει κάποια πράγματα... Την προηγούμενη φορά. Την προηγούμενη φορά. Ήταν Πέμπτη εδώ και το συμβάν έγινε Σάββατο. Η φασαρία μεγάλη στα μέσα μαζικής επικοινωνίας ή και στο διαδίκτυο έγινε την Παρασκευή. Αλλά φαίνεται πως το βίντεο είχε μπει στη δημοσιότητα την Τετάρτη. Αλλά εγώ την Παρασκευή το είδα. Μάλιστα. Παρασκευή μου το έστειλα να το δω. Έγινε θέμα την Παρασκευή, Ανδρέα, και το Σάββατο κορυφώθηκε. Ναι. Αλλά είχαμε πει, θυμάσαι, μιλούσαμε. Την προηγούμενη φορά μιλούσαμε για το πότε το τρίτο άτομο σε μια σχέση οδηγεί στο χωρισμό. Και είχαμε πει ότι αν φτάσει ο ένας από τους δύο και αγαπήσει αλλού, γιατί συνήθως έτσι γίνεται, για να χωρίσει ένα ζευγάρι το οποίο ήταν μαζί συμβατικά, χρειάζεσαι ένα κίνητρο. Είσαι άντρας, είσαι γυναίκα, ζεις σε ένα γάμο. Εντάξει, σε πάντρεψαν, παντρεύτηκες σε μια ηλικία νεαρή συνήθως, πριν τα 30, που δεν ήξερες ακόμη τον εαυτό σου. Σε μια κοινωνία που δεν σου έδινε την ευκαιρία να μορφωθείς, να ταξιδέψεις, να ανοίξεις το μυαλό σου πρωτού κάνεις οικογένεια. Παντρεύτηκες, σε πάντρεψα χωρίς να ξέρεις αν είσαι ικανός να είσαι γονιός, να είσαι μάνα, να είσαι πατέρας. Πήγες και έκανες παιδιά γιατί έτσι πρέπει. Γιατί σε ρωτούσε η γειτόνισσα πότε θα ραβωνιαστείς, πότε θα παντρευτείς, πότε θα κάνεις παιδιά. Γιατί έλεγαν οι παππούδες πότε θα μας κάνετε εγγονάκια. Γιατί δηλαδή, δεν κάνεις παιδιά, λέγανε. Γιατί δεν μπαίνουν οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι στην Κύπρο και στην Ελλάδα ίσως, αλλά στην Κύπρο πολύ χειρότερα. Η ελλαδική κοινωνία είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Μπαίνουν στη διαδικασία να αναλαμβάνουν τόσο σοβαρή ευθύνη, την ευθύνη του να είσαι σύντροφος και ακόμη χειρότερα, ακόμη πιο σοβαρή ευθύνη του να είσαι γονιός, χωρίς να έχουν ιδέα. Εντάξει, κοιμισμένοι. Χωρίς να έχουν επίγνωση, χωρίς να έχουν συνείδηση του τι σημαίνει γονιός. Και έχουμε ανθρώπους που για 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια, 25 χρόνια ζουν μέσα σε καταστάσεις που δεν είναι ευτυχείς. Ο γάμος και η γονεϊκότητα είναι πολύ σοβαρά καθήκοντα, πολύ σοβαρό πράγμα ο γάμος. Είναι, όταν παντρεύεσαι, είναι σαν να ξεκινάς ένα πολύ σοβαρό επαγγελματικό project. Δηλαδή, στείνω μια εταιρεία και πρέπει αυτή την εταιρεία να την κάνω να δουλέψει. Πρέπει να δουλέψω σκληρά, να κοπιάσω σκληρά, ώστε να αποτύχει αυτή η δουλειά που πάω να κάνω. Ο γάμος δεν είναι το επιστέγασμα της ευτυχίας που δείχνουν οι μαυρόασπρες ελληνικές ταινίες, οι οποίες τελειώνουν συνήθως στα σκαλιά της εκκλησίας. Ο γάμος είναι ένα πολύ σοβαρό στάδιο. Στάδιο στο οποίο καλούμαστε να αγωνιστούμε. Δηλαδή το να παντρευτείς τον άλλο δεν σημαίνει τέλειωσε. Τέλειωσε. Είναι όλα μαγικά. Αυτό, έχω δέσει το γάιδαρό μου, παντρεύτηκα, τελείωσε. Αυτό πιστεύουν κάποιοι. Και το να είσαι γονιός δεν είναι κάτι το οποίο, μια ικανότητα που έχει να κάνει μόνο με το αν το σώμα σου μπορεί να κυοφορήσει παιδιά. Με το αν είσαι γόνιμος, ναι, βιολογικά. Ναι. Το να είσαι γονιός είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και πολύ μεγάλη ευθύνη. Και δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς στην κοινωνία μας κάνουμε παιδιά άσκεφτα. Φυσικά υπάρχουν και πολλά νέα παιδιά τα οποία γίνονται γονείς, μπορεί να μην γίνονται συνειδητά γονείς, αλλά αντιλαμβάνονται την ευθύνη τους και ζητούν και βοήθεια από ειδικούς για να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά. Για να γίνουν καλύτεροι γονείς. Αλλά στην πλειονότητα η κοινωνία είναι, πώς να το πω, στον κόσμο της. Οπότε όταν έχεις ένα ζευγάρι που δεν έχουν αγάπη μεταξύ τους, που δεν έχουν επικοινωνία, που δεν προσπαθούν και οι δυο για το γάμο τους, που καθένας προσπαθεί για τα συμφέροντα του. Ο ένας μπορεί να προσπαθεί να μαζέψει χρήματα, ο άλλος μπορεί να προσπαθεί να αφήσει την κεφαλή του ήσυχη. Ξέρεις, έχει ανθρώπους που κάνουν καριέρα προσπαθώντας να μην τους ενοχλήσει κανείς. Άντρες συνήθως. Να πάω στον καναπέ μου, να ξαπλώσω, να δω την τηλεόραση, να μην ενοχλήσει κανείς. Ή έχει γυναίκες
που μπορεί αυτό να συμβεί πιο συχνά στις γυναίκες, που κάνουν καριέρα στους γάμους τους προσπαθώντας να εντυπωσιάσουν τις φίλες τους. Τι ωραίο σπίτι θα χτίσουμε, τι ωραίο φόρεμα θα αγοράσουμε, πόσο θα βαφτούμε, πώς θα στολιστούμε, πού θα πάμε διακοπές. Δηλαδή να ζούμε για όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό μας. Όταν λοιπόν έχεις έναν τέτοιο νεκρό γάμο, ο οποίος μόνο ευχαρίστηση δεν δίνει στους ανθρώπους, μπορεί κάποια στιγμή ένας από τους δυο να ερωτευτεί κάποιο τρίτο πρόσωπο, να αγαπήσει αλλού. Και όταν αγαπήσεις, όταν ερωτευτείς πραγματικά και έχεις πραγματική σύνδεση με κάποιον Έφυγες. Άλλο, τότε αντιλαμβάνεσαι, μα τι θα καθίσω εδώ πέρα. Έφυγες. Με χίλια. Που χάνω αντί να κερδίζω και να μην πω εκεί που δίνω και παίρνω. Οπότε όταν φύγει κάποιος από το σπίτι, επειδή έχει αγαπήσει αλλού, και στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι άνθρωποι φεύγουμε από το σπίτι γιατί έχουμε αγαπήσει αλλού. Λίγοι έχουν τα κότσια να χωρίσουν προτού βρουν καινούριο σύντροφο. Τη θέλει κότσια να βρεις πρώτα τον εαυτό σου, να χωρίσεις συνειδητά. Σου θυμάσαι που σου λέγω ότι εγώ χώρισα στα 26 και ήμουν εντελώς μόνη. Δεν είχε κανένα να με βοηθήσει. Και οι γονείς μου ήταν εναντίον μου τότε. Πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν το λέω για να πω ότι εγώ είμαι σπουδαία και εσείς δεν είστε. Ναι. Συνήθως έτσι γίνεται. Ναι. Συνήθως έτσι είναι πολύ δύσκολο να χωρίσεις μόνος. Πάρα πολύ δύσκολο. Χωρίς να έχεις στήριξη από κάποιον ερωτικό σύντροφο ή χωρίς να έχεις τα κίνητρα του έρωτα να σε βοηθήσουν να βγεις από τον μπουτρούμι που είσαι. Ναι. Οπότε, όταν έχουμε δυο δυστυχισμένους σε μια κατάσταση νεκρή και ο ένας από τους δυο ξαφνικά ξυπνήσει γιατί αγάπησε αλλού, τότε εκείνος που μένει πίσω ενοχλείται. Σου λέει, τι κάνεις τώρα, ήμασταν και δυο δυστυχισμένοι. Είχαμε και δυο κομμένη την ουρά μας, δηλαδή που με την κομμένη ουρά θυμάσαι. Πού πας τώρα, γιατί δεν το κάνεις αυτό, γιατί είσαι ευτυχισμένος. Όχι, δεν δικαιούσε. Θα σε εκδικηθώ. Και λέμε, αυτός που έχει το σπίτι, που έχει την κυριότητα του σπιτιού, που συνήθως μπορεί να είναι γυναίκα. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που είναι και ο άνδρας. Συνήθως όμως. Γιατί ξέρεις ότι υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί ο άνδρας να σηκωθεί να πάρει τα παιδιά. Όταν η γυναίκα. Γνώριζα μια περίπτωση παλιά που η κοπέλα είχε πει ευθαρσός, ξέρεις. Δεν είμαι ερωτευμένη πλέον μαζί σου. Ναι, ή το δικαστήριο, λέει, το δικαστήριο αποφασίζει ότι δεν μπορεί να έχει την, η μητέρα την φύλαξη. Είναι πολύ σπάνιες αυτές οι περιπτώσεις. Να πω λίγο στις κοπέλες πάνω ότι παιδιά, να κλείσουμε σήμερα με το ρεπορτάζ αυτό για τον καθηγητή. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις από γονείς. Έτσι, να το κλείσουμε με τον καθηγητή. Πρώην ιερέα. Ο οποίος επιμένει να φοράει τα ράσα και να διδάσκει στην τάξη. Με πολλές καταγγελίες για ανήθικη συμπεριφορά. Έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος όλοι οι εκπαιδευτικοί να περνούν από ψυχιατρική εξέταση όταν γίνονται παράπονα. Μάλιστα. Εντάξει. Πάμε στην είναι ένα μας. Θέμα αυτό. Πάμε στο δικό μας όχι θέμα. Ψυχολογική, ψυχιατρική. Ναι. Δεν ακόμα γνωρίζω την υπόθεση όπως μου το λες εσύ τώρα. Λοιπόν, όταν σηκωθεί ο ένας και φύγει, εντάξει, αυτός που μένει νιώθει παλαβός, νιώθει ότι τον έχει ξεγελάσει ο άλλος, ότι τον άφησε να τραβάει αυτό στα βάσανα και θέλει να τον εκδικηθεί. Ναι. Και η εκδίκηση δυστυχώς γίνεται διαμέσου δύο οδών. Η μία οδός είναι οικονομική, εντάξει, να προσπαθήσει να κερδίσει όσο το δυνατό περισσότερα οικονομικά ωφέλη, πιο ψηλή διατροφή, αυτός που θα έχει τα παιδιά. Και η λέμε πίεση, είναι και πατεράδες που έχουν τα παιδιά, είναι μόνο γυναίκες. Ναι. Και όταν αυτό δεν δουλέψει αρκετά, τότε έρχεται το μεγάλο όπλο, που είναι να στρέψω τα παιδιά εναντίον σου, ναι. Να σε τιμωρήσω. Ήθελες, κυρία μου, να φύγεις να πας να κάνεις τη ζωή σου? Ήθελες, κύριε μου, να φύγεις να πας να αγαπήσεις αλλού? Να πας να ερωτευτείς και να είσαι ευχαριστημένος, χαρούμενος και εγώ να μην είμαι? Τώρα να δεις. Θα κάνω τα παιδιά σου να σε μισήσουν. Αυτό δεν το λέει κυριολεκτικά. Αυτά γίνονται υποσυνείδητα. Και γίνονται μέσω της χειριστικότητας. Ναι. Κάτι κλάματα, κάτι αναστεναγμή. Ο ένας τρόπος. Είμαι πολύ δυστυχισμένος. Έφυγε η γυναίκα μου και μ' άφησε. Είμαι πολύ δυστυχισμένη. Χάλασε η ζωή μας. Δεν σας αγαπάει ο γονιός σας που έφυγε. Και λέω γονιός γιατί έχουμε δυστυχώς πολλές περιπτώσεις στις οποίες γίνεται γονική αποξένωση και εναντίον της μητέρας. Δηλαδή, μπορεί να φύγει η μητέρα ή να διώξει τη μητέρα από το σπίτι ο πατέρας, να έχει πάρει ήδη τα παιδιά με το μέρος του, να έχει κάνει ήδη πλήρηση εγκεφάλου προηγουμένως και τα παιδιά να μην θέλουν να δουν τη μητέρα. Ξέρεις πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχουμε? Αφού ο σύνδεσμος των γονέων κατά της γονικής αποξένωσης που υπάρχει στην Κύπρο έχει ιδρυθεί από μητέρες. Και στην πορεία ήρθαν και πατεράδες που είχαν δεχθεί γονική αποξένωση και μπήκαν μέσα. Δηλαδή, δεν είναι ένα θέμα που αφορά καθαρά τους άνδρες που φεύγουν από το σπίτι με μια φιλενάδα και αφήνουν τα παιδιά πίσω. Ναι. Και να πούμε και κάτι άλλο. Κατά τη γνώμη μου και κατά τους νόμους, όταν χωρίσει ένα ζευγάρι, αυτός ο οποίος δεν διαμένει με τα παιδιά έχει ευθύνη να δίνει διατροφή,
για τα παιδιά του. Έχει ευθύνη να βλέπει τα παιδιά του στις ώρες εκείνες τις οποίες έχει συμφωνήσει με τον πρώην σύντροφο και έχει επικυρωθεί και από το δικαστήριο. Και έχει ευθύνη να εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις του προς τα παιδιά του. Δηλαδή, αυτό σημαίνει... προστατεύεται και με διανόμο, έτσι. Βέβαια. Υπάρχει νόμος ο οποίος προστατεύει, ούτως ώστε όταν κάποιος δεν δίνει διατροφή να πάει φυλακή. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν λέω τώρα ότι φεύγει κάποιος από το σπίτι, ξεχνάει τα παιδιά του, δεν δίνει διατροφή, δεν ασχολείται και παρόλα αυτά κατηγορούμε και το αυτό που μένει ότι έστρεψε τα παιδιά εναντίον του. Μιλάμε τώρα για περιπτώσεις στις οποίες ο γονιός κάνει πολύ συνειδητή προσπάθεια για να εντάξει απέναντι στα παιδιά του και όλες του οι προσπάθειες τορπιλίζονται από έναν πρώην σύντροφο ο οποίος είναι πικραμένος, γιατί εσύ να περνάς καλά και εγώ να μην περνώ καλά. Και πικαρισμένος. Πικραμένος, ό,τι θέλει εγώ ας είναι. Εγώ δεν είμαι, εσύ γιατί να είσαι. Ένα εγωκεντρικό άτομο, έτσι, το οποίο δεν βλέπει πέρα από τη μύτη του, τυφλωμένο από το μίσος του για αυτόν ο οποίος έφυγε, είτε άντρας είναι είτε γυναίκα αυτός που έφυγε, και ο οποίος προκειμένου να εξοντώσει αυτόν που τον άφησε, χρησιμοποιεί ως πυρομαχικά τα ίδια του τα παιδιά, όχι ως μπαλάκια, ως βόμβες χρησιμοποιεί τα παιδιά. Και καταστρέφει άσχημα, δημιουργεί σοβαρά τραύματα στη ψυχολογία των παιδιών. Πρέπει να το αντιληφθούμε ότι τα παιδιά μας δεν είναι μόνο δικά μας παιδιά. Δεν έχουν μόνο το δικό μας αίμα. Έχουν και αίμα από τον πατέρα τους και από τη μάνα τους. Όταν κάνουμε παιδιά με έναν άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος αποφασίσει να μας χωρίσει, δικαιούται. Δεν δικαιούμαστε όμως εμείς συνειδητά και μεθοδικά να το χωρίσουμε από τα παιδιά του. Να αποχωρήσουμε μια μάνα από τα παιδιά της. Η ζημιά που κάνεις σε ένα αγόρι να του λες η μάνα σου είναι άχρηστη, δεν είναι καλή, είναι παλιογυναίκα, χώρισε για να κάνει τη ζωή της. Ξέρεις πόση μεγάλη ζημιά κάνεις στο γιο σου να λες αυτά τα πράγματα. Τον κάνεις να μην εκτιμάει τις γυναίκες, να μην αγαπάει τις γυναίκες. Είναι έγκλημα, όπως το γράψαμε σωστά, έγκλημα. Πόση ζημιά κάνεις στην κόρη σου. Στην ψυχούλα του. Να της λες η μάνα σου δεν είναι καλή μάνα, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Πόσο άσχημα την κάνεις να μοιράζεται μέσα της. Πόση ζημιά κάνεις στο γιο σου να του μιλάς εναντίον του πατέρα του, στην κόρη σου να μιλάς εναντίον του πατέρα της. Ρε παιδιά, καταλάβετε. Μπορεί να μην μας θέλει ο άλλος. Αυτή είναι η ζωή. Και συμβαίνουν και αυτά. Μπορεί να μας παρετήσουν. Μπορεί να φάμε χιλόπιτες. Μπορεί ο άλλος να τρελάθηκε. Μπορεί να ξελογιάστηκε. Μπορεί να έπαθε οτιδήποτε. Εμείς έχουμε ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας. Να μην τα δηλητηριάζουμε για να εκδικηθούμε αυτόν ο οποίος δεν έμεινε μαζί μας. Ναι. Εντάξει. Η μόνη περίπτωση στην οποία χρειάζεται να προστατεύσουμε τα παιδιά από έναν πρώην σύντροφο είναι όταν αποδεδειγμένα αυτός ο πρώην σύντροφος κακοποιεί τα παιδιά. Αποδεδειγμένα. Ξέρεις ποιο χειρό είναι το χειρότερο ακόμα. Να σου πω γιατί λέω αποδεδειγμένα. Γιατί υπήρξαν δύο περιπτώσεις, τις οποίες γνωρίζω σίγουρα πέρσι στα κυπριακά δικαστήρια, δύο στην κυπριακή δικαιοσύνη, στις οποίες πατέρας είχε κατηγορηθεί εσφαλμένα από πρώην σύζυγο, χρησιμοποιώντας και τα παιδιά ως μάρτυρες, ότι τα είχα κακοποίησε τα παιδιά του χωρίς να τα έχει καν αγγίξει. Σκέφτου, όταν βάλεις το παιδί πάνω να πάει να καταγγείλει τον πατέρα του ότι σε κακοποίησε, σε τι κατάσταση το βάζεις αυτό το παιδί. Ναι, αλλά αυτά γυρίζουν μπούμεραγκ, ξέρεις κάποτε, έτσι. Μα εμένα δεν με ενδιαφέρει το να γυρίσουν μπούμεραγκ μετά και να εκδικηθεί. Δηλαδή, η εκδίκηση, Ανδρέα, δεν μας δίνει κέρδος. Όχι εκδίκηση. Δεν θα με εκδίκησεις. Καταλαβαίνεις την πραγματικότητα και μπορείς μέσα σου να ξεχωρίσεις ποιο είναι το λάθος και ποια είναι η αλήθεια. Ανδρέα, αν εγώ αυτή τη στιγμή βρισκόμουν στη θέση μιας μητέρας, η οποία είναι αποξενωμένη από τα παιδιά της. Επειδή ο πατέρας των παιδιών και το οικογενειακό περιβάλλον του πατέρα των παιδιών αυτό θα έχει στρέψει εναντίον ναι. της. Αυτό που θα με ενδιέφερε περισσότερο από όλα δεν θα ήταν να εκδικηθώ αυτούς που έχουν στρέψει τα παιδιά μου εναντίον μου. Αυτό που θα με ενδιέφερε περισσότερο από όλα είναι να προστατεύσω τα παιδιά μου και η ψυχική υγεία των παιδιών μου. Έτσι. Γιατί εμένα ας με μισήσουν, αλλά εάν το να μισήσουν τη μάνα θα τους έκανε καλό. Να τη μισήσουν. Αλλά δεν κάνει καλό σε κανένα παιδί να μισήσει το γονιό του. Ξέρεις, είπαμε εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει κακοποίηση ή τις περιπτώσεις στις οποίες ο άλλος από μόνος του λέει δεν με ενδιαφέρει αυτό το παιδί. Ναι. Γιατί έχει και τέτοιους. Έχει και τέτοιους οι οποίοι μπορεί να πούν, ξέρεις, εγώ συνεχίζω τη ζωή μου τώρα και δεν με νοιάζει. Δεν σου δίνω διατροφή. Δεν επιδιώκω να δω το παιδί. Δεν θέλω το παιδί στη ζωή μου. Βάζω πάνω απ' όλα τον εαυτό μου και όχι το παιδί. Είναι άλλες περιπτώσεις αυτές. Τώρα όμως μιλάμε για ιστορίες τις οποίες προσπαθεί ο γονιός συνειδητά. Παίρνει τηλέφωνα, στέλνει μηνύματα στα παιδιά. Πάει μέσω δικαστηρίου και ζητά δικαίωμα επισκέψεων. Εν τω μεταξύ είναι πολύ αστείο γιατί το διάταγμα το οποίο είναι για τη διατροφή φυλακίζεσαι αν δεν δώσεις τη διατροφή. Το διάταγμα που είναι για το δικαίωμα επισκέψεων, αν δεν πάνε τα παιδιά
δεν αφήσεις τα παιδιά. Με χαλαρώ αυτό. Τότε δεν έχεις καμία συνέπεια. Δεν έχεις καμία συνέπεια. Δηλαδή είσαι υποχρεωμένος να δώσεις τα χρήματα, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος ο άλλος να αφήσει τα παιδιά να έρθουν να σε δουν. Το κάνει αυτό ο νόμος για να προστατεύσει τα παιδιά, ουσιαστικά να τους δώσει να διασφαλίσει την διαβίωσή τους. Γι' αυτό είναι ο νόμος αυστηρός με τη διατροφή. Ο οικογενειακός νόμος χρειάζεται σίγουρα αλλαγή στην Κύπρο. Ναι. Ο νόμος που διαπείται οικογενειακά δικαστήρια, εξυγχρονισμό. Αλλαγή και να συμβαδίζει με νομοθεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πολύ πιο εξελιγμένη. Ξέρεις όμως, εξίσου τραγικό, για να μην πω πιο πολύ τραγικό, είναι το γεγονός ότι όταν δεν το κάνει αυτό ο γονιός που μένει πίσω με τα παιδιά και το κάνει η γιαγιά ή ο παππούς, κυρίως η γιαγιά, που μένει πολλές ώρες με το παιδί σπίτι, ή ο μπαμπάς σου παράτησε τη μαμά σας, ο μπαμπάς σου που ήταν έτσι, ο μπαμπάς σου ήταν αλλιώς, ο μπαμπάς σου δίνει, δείξε. Είναι και χειρότερο αυτό. Την ευθύνη πάλι φέρει όμως το παιδί αυτού του παππού, ναι, που κάνει πλήση εγκεφάλου στο εγγόνι. Δηλαδή, όταν εγώ παίρνω το παιδί μου στη μάνα μου να μου το προσέξει, ή στον πατέρα μου, ή στην αδερφή μου, οπουδήποτε αλλού, και δηλητηριάζουν το παιδί μου εναντίον του πρώην άντρα μου ή της πρώην γυναίκας μου, τότε οφείλω να προστατεύσω το παιδί μου και να το πάω στον παιδικό σταθμό, να το πάω στον υπηαγωγείο, να μην το πάω εκεί. Κατάλαβα. Δεν έχει δικαίωμα ούτε ο παππούς, ούτε η γιαγιά, ούτε ο θείος, ούτε η θεία να δηλητηριάζουν τα παιδιά. Και επιτέλους, αν ήμασταν όριμοι άνθρωποι, αυτό που σου λέω από την αρχή, ότι παντρεύονται άνθρωποι χωρίς να είναι όριμοι. Αν είμαστε όριμοι άνθρωποι, θα αντιληφθούμε τη δική μας ευθύνη ως γονείς και δεν θα αφήνουμε την ευθύνη μας στους γονείς μας. Ναι. Εγώ στα παιδιά μου, ξέρετε, έχω πει ο γιος μου 19, η κόρη μου 17, τους είπα, εάν είστε σίγουροι ότι θέλετε να κάνετε παιδιά. Ναι. Και αν έχετε τόσο μεγάλη επιθυμία να κάνετε παιδιά, να τα κάνετε όταν θα έχετε τα χρήματα για να μπορείτε να εργοδοτείτε babysitter να τα προσέχουν όταν θα πηγαίνετε δουλειά, ναι, ή όταν θα έχετε τα χρήματα για να μην εργάζεστε. Γιατί εγώ προσωπικά έχω μεγαλώσει ήδη δύο παιδιά και δεν μπορώ να μεγαλώσω άλλα. Ναι, ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του. Δεν σημαίνει αντί να μεγαλώνω εγώ τα παιδιά μου, τα μεγαλώνει η μάνα μου, ο πατέρας μου. Δεν κατάλαβα. Άμα δεν έχω τις δυνάμεις να μεγαλώσω παιδιά, να μην κάνω παιδιά. Να κάτσω για μένα άγαμος. Άγαμος, άτεκνος. Το έχω ξαναπεί, δεν κάνουμε όλοι για γάμο, δεν κάνουμε όλοι για γονείς. Με αυτό δεν έχει να κάνει το οικονομικό. Δεν όμως κάνουμε όλοι για γονείς. Με το οικονομικό δεν έχει να κάνει αυτό. Κοιτάξτε, το οικονομικό έχει να κάνει με την περίπτωση στην οποία θα σου πει κάποιος. Μα είπε η Θέκλα να μην αφήνουμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν, ναι, στους παππούδες και γιαγιάδες, αλλά εγώ δεν έχω λεφτά να τα πάω στον παιδικό σταθμό ή δεν έχω λεφτά να πληρώσω κάποιον τρίτο φροντιστή να φροντίζει το παιδί. Οπότε αναγκαστικά παίρνω τα παιδιά στον παππού και στη γιαγιά και να δουλέψω. Και δεν φταίω εγώ που την ώρα που εγώ δουλεύω τους λένε πράγματα εναντίον του πατέρα τους ή της μητέρας τους και τα δηλητηριάζουν. Γι' αυτό το λέω. Αυτή, γιατί πάντα το οικονομικό είναι ένας παράγοντας. Για να κάνεις παιδιά, ναι, πρέπει να έχεις και την νομοηλικία και να είσαι όριμος σωματικά και να είσαι όριμος κοινωνικά και να έχεις οικονομική επάρκεια. Αλλά το πιο βασικό από όλα να είσαι πνευματικά καλλιεργημένος άνθρωπος. Να έχεις ξεφύγει από τη δική σου παιδικότητα και από τον εγωισμό σου. Όταν κάνεις κοπελούθια, κάμνεις τα για να τα μεγαλώσεις, δεν τα κάμνεις για να τα φάεις. Θα κλείσω, πες μου λίγο την οριμότητα. Δεν κάνεις τα παιδιά σου για να τα φάεις. Πώς προσδιορίζεις την οριμότητα, δύο παιδιά που ξεκινάνε τη ζωή τους σήμερα και είναι ερωτευμένα και θέλουν να συμβιώσουν μαζί. Ποιος κρίνει αν η οριμότητα αυτή είναι τέτοια που θα οδηγήσει σε ένα καλό γάμο ή σε ένα αποτυχημένο γάμο? Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Μιλώ για εμάς που είμαστε ήδη γονείς. Α, μπράβο, εντάξει. Μιλώ για εμάς, okay, που είμαστε ήδη γονείς και για αυτούς που δεν έχουν γίνει ακόμη γονείς. Για να γίνεις γονιός πρέπει να μπορείς να βγεις μέσα από το στενό κουκούλι του εαυτού σου, να μπορείς να βγεις από τον εγωισμό σου και να μπορείς να βλέπεις το συμφέρον των παιδιών σου παράλληλα με το δικό σου. Όταν είσαι ένας παιδόμορφος εγωκεντρικός ενήλικας, δηλαδή μπορεί να είσαι 40, 50, 60 χρόνια, αλλά μέσα σου να σκέφτεσαι σαν να είσαι 15 χρονών, ναι, και είσαι η πριγκίπισσα και είσαι ο πρίγκιπας και όλοι σου χρωστάνε. Ναι, εκεί δεν υπάρχει θέμα οριμότητας. Αυτή η δεινοτροπία την οποία στυλίτευσα και την προηγούμενη εβδομάδα όσον αφορούσε στο περιστατικό με τη βία. Μάλιστα. Στην Κύπρο μεγαλώνουμε τις κόρες μας και τους γιους μας σαν πως και είναι άρχοντες, βασιλιάδες, πριγκίπισσες. Τα δικαιούνται όλα στα πόδια τους. Έκανε ο άλλος το λάθος να τις παντρευτεί, πρέπει για όλη του τη ζωή να είναι υπόδουλος. Ή έκανε η άλλη το λάθος να τον παντρευτεί, πρέπει να τον υπηρετεί για όλη της τη ζωή. Δεν δικαιούται κανείς να χωρίσει τα πριγκίπικά μας παιδιά. Δεν δικαιούται κανείς να πει όχι στα βλαστάρια μας. Και τα παιδιά μας, εμάς ειδικά, τα δικαιούνται όλα. Και μάλιστα το χειρότερο, και εις βάρος των εγγονιών μας. Το να είσαι γονιός σημαίνει να λάβεις την ευθύνη σου και να μην είσαι τόσο εγωκεντρικός. Το λύσαμε το θέμα ή θα το έχουμε συνέχεια? Δεν ξέρω.
Θα φανεί στην πορεία. Θα δούμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Θεκλήτσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, και πάμε... συγγνώμη για την ένταση. Μια χαρά, αφού είσαι εγώ μάθητρο, μου αρέσει. Αν δεν μου το κάνει αυτό, θα μου κακοφανεί. Λέει ένα φίλο, φορτώνει. Φορτώνει. Ξεκινά ήρεμα και φορτώνει. Λοιπόν, να πάμε, φίλε και φίλοι.